Καλησπέρα. Θα δούμε ένα ιδιαίτερο προϊόν σήμερα. Είναι ο τροχιστής μαχαιριών. Είναι ένα προϊόν που δεν το πολύ γνωρίζουμε γιατί δεν το πολύ χρησιμοποιούμε. Όμως είναι ένα ειδικό προϊόν το οποίο χρησιμοποιούμε για να τροχίσουμε, να ακονίσουμε τα ίσια μαχαίρια μας. Όχι τα μαχαίρια που έχουν οδοντωτές ακρούλες. Αυτά δεν μπορούμε εμείς να τα τροχίσουμε. Είναι πάρα πολύ εύκολο στη χρήση και πολύ ασφαλές. Έχει εδώ ένα κουμπάκι το οποίο το πατάμε για να ανοίξει. Έτσι, αποτελείται από τη βάση, θα το δείτε ακριβώς μετά πώς γίνεται. Εδώ είναι οι τροχιστές με την κουκίδα 1 και με την κουκίδα 2. Θα σας πω ακριβώς πώς γίνεται. Και για να το χρησιμοποιήσουμε, απλά για να είναι ασφαλές προς εμάς, το φέρνουμε σε αυτή τη θέση. Δηλαδή, το διάφανο είναι πίσω για να μπορούμε να στηρίζουμε το χέρι μας. Αυτό εδώ για να προστατεύουμε το χέρι μας. Και εδώ είναι τα εργαλεία μας τα οποία θα τροχίσουμε. Όπως βλέπετε, έρχεται σε αυτή τη θέση. Το χέρι μας εδώ, αυτό για να μας προστατεύει. Λοιπόν, τώρα πώς τροχίζουμε. Παίρνουμε το μαχαιράκι μας. Έτσι. Το μαχαιράκι όταν είναι στομωμένο, όπως λένε και οι οδηγίες, γιατί πάντα σε όλα τα προϊόντα πρέπει να διαβάζουμε και τις οδηγίες, έτσι, ξεκινάμε από την πρώτη εγκοπή, η οποία έχει την κουκίδα που είναι μόνη της, και ξεκινάμε πάντα το μαχαίρι από την πίσω πλευρά, ποτέ από μπροστά, πάντα από πίσω. Χωρίς ιδιαίτερη δύναμη, δεν χρειάζεται δύναμη, και πάνω απ' όλα το μαχαίρι μας να είναι στεγνό. Έτσι, βάζουμε το μαχαίρι πίσω και το τραβάμε προς τα εμάς. Δεν βάζω καθόλου δύναμη. Η δύναμη είναι ελάχιστη. Όλη τη δουλειά την κάνει μέσα εδώ ακριβώς οι πλάκες που έχει και το τροχίζει. Το κάνουμε κανένα 2-3 φορές κατά αυτόν τον τρόπο. Πάντα από πίσω προς τα εμπρός. Και μετά, αφού βλέπουμε, θεωρητικά βλέπουμε ότι γυαλίζει λίγο παραπάνω το μαχαίρι μας, το περνάμε και στη δεύτερη εγκοπή με τις δύο βουλίτσες για να το καθαρίσει. Πάλι με τον ίδιο τρόπο. Από πίσω, μπροστά-μπροστά. Όπως βλέπετε, αυτή η δεύτερη εγκοπή δεν κάνει καθόλου φασαρία, δεν τροχίζει, ουσιαστικά το λιένει. Έτσι. Κατά αυτόν τον τρόπο. Και το μαχαίρι μας είναι έτοιμο. Μετά, για να το αποθηκεύσουμε, το γυρνάμε ανάποδα. Κλείνουμε πρώτα το μέρος που έχουν οι τροχιστές και μετά κλείνουμε και το καπάκι. Και είναι έτοιμο προς αποθήκευση. Προς Θεού, ποτέ αυτό δεν μπαίνει στο φούρνο στο πλυντήριο πιάτων, συγγνώμη. Ποτέ. Το πλένουμε στο χέρι και κυρίως πλένουμε τα εξωτερικά μέρη. Τους τροχιστές ποτέ. Γιατί θα χαλάσουν. Αυτά για σήμερα. Γεια σας.